άφαντος ο Ζελένσκι μετά την ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο, αφού κατάλαβε ότι η Μόσχα δεν μπλοφάρει πλέον. Σοκ και δέωση επικρατεί λοιπόν στο Κίεβο μετά την ρωσική βαλιστική επίθεση με πύραυλο, ενώ σύσσωμη η ουκρανική και πολιτική στρατιωτική ηγεσία βρίσκεται σε μεγάλη ταραχή. Ο λόγος είναι ότι η Μόσχα και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν έδειξαν ότι δεν μπλοφάρουν και παρόλη την επίθεση και σήμερα ουκρανικών πυράβλων κρούς, ξέρουν ότι τα ρωσικά αντίπεινα θα είναι μεγάλα και σοβαρά. Τεράστια ανησυχία στο Κίεβο αυτή τη στιγμή αναφέρουν και κοινωνικά δίκτυα, ενώ ο Ζελένσκι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από εχθές το πρωί, όποτε και η Ρωσία εκτόξευσε τον πρώτο της μη πυρηνικό βαλιστικό πύραυλο προς την Ουκρανία. Ο Πούτιν δεν μπλοφάρει πια, η Δύση μόλις ξεσηκώθηκε. Το τι θα πράξει η Ουκρανία θα είναι μετά από διαβουλεύσεις με τους Αμερικανούς κυρίως, ειδικά με τους στρατιωτικούς συμβούλους των ΗΠΑ που βρίσκονται στην χώρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η Χερσόνησος της Κριμαίας πρέπει να γίνει εκ νέου μέρος της επικράτειας της Ουκρανίας μέσω της διπλωματίας. Σε συνέντευσή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, που προτιμά η Αμερικανική δεξιά, την οποία παραχώρησε μέσα σε τρένο κάπου στην Ουκρανία και μεταδόθηκε ολόκληρη την Τετάρτη, ο Ζελένσκι εξήγησε πως η χώρα δεν αντέχει να χάσει τον αριθμό των ζώων που θα απαιτεί το για να ανακαταληφθεί με στρατιωτικές επιχειρήσεις η στρατηγική σημασία Χερσόνησο της Κριμαίας στην Μαύρη Θάλασσα. Το Κίεβο έριξε δύο πυράβλους κρούς Storm Shadow στην Ρωσία, τριπλή τεράστια έκρηξη στον Ντνίπρο που δέχθηκε και ρωσικούς πυράβλους κρούς Kinzhal και KH-101. Οι Ουκρανοί εκτόξευσαν δύο κρούς πυράβλους Storm Shadow λοιπόν, οι οποίοι καταρρίφθηκαν πάνω από το ρωσικό έδαφος, ανακοίνωσε πριν λίγο το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και ένα ρωσικό μέσο. Μήνυμα στην Δύση και στις ΗΠΑ ήταν η επίθεση της Ρωσίας εχθές στον Ντνίπρο, αφού σημειώθηκε μία άνευ προηγουμένου έκρηξη στην πόλη, με ορισμένους να την περιγράφουν ως τριπλή ή εξαπλή έκρηξη, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και πυραυλικούς κρούς Kinzhal και KH-101. Η έκρηξη λέγεται ότι ήταν απίστευτα ισχυρή, προκαλώντας σημαντικά οστικά κύματα. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης, αναφέρει ουκρανικό μέσο. Ουκρανικές πηγές ανέφεραν ότι η Ρωσία έχει αποθηκεύσει 1.500 πυράβλους διαφόρων τύπων για χτυπήματα εντός της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων 350 βαλιστικών πυράβλων Iskander-M, 210 πυράβλων κρούς Iskander-K, 220 πυράβλων κρούς KH-101, 390 πυράβλων κρούς Calibre, 70 υπερ-υπερηχητικών βλημάτων Kinzhal, 230 υπερ-υπερηχητικών βλημάτων κρούς KH-22 και 45 βαλιστικών πυράβλων KH-23. Επιπλέον, ανέφεραν ότι η Ρωσία παράγει τώρα 900 drones Geran 2 τον μήνα. Είμαστε αβοήθητοι. Ευρώπη και Ουκρανία πλήρως ευάλωτες στον ρωσικό υπερπύραυλο Oresnik. Όπως ήδη γνωρίζετε λοιπόν, η Ρωσία εξαπέλυσε μη οπλισμένο πυρηνικό πύραυλο τύπου Oresnik στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο εχθές το πρωί. Στην αρχή όλοι νομίζαμε πως επρόκειτο για διυπηρωτικό βαλιστικό πύραυλο, ωστόσο εχθές το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τον πύραυλο υπερ-υπερηχητικό βαλιστικό πύραυλο μέσου βεληνικούς και τον κατονόμασε Oresnik. Το Πεντάγωνο από την πλευρά του ανέφερε πως ο Oresnik είναι ένας πύραυλος υψηλού βεληνικούς και νέου σχεδιασμού που μπορεί να πλήξει στόχους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Μεταξύ άλλων, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε πως ο Oresnik είναι ένας πύραυλος μη αναχαιτήσιμος, δηλαδή δεν μπορεί να καταρριφθεί από κανένα αντιπυραυλικό σύστημα εράμινας της Ουκρανίας ή της Δύσης. Σύμφωνα με δυτικούς και Ρώσους στρατιωτικούς ειδικούς, αν επαληθευτούν οι προαναφερθήσεις τεχνικές προδιαγραφές του πυράβλου, τότε ο Oresnik είναι πράγματι ένα υπερόπλο για το οποίο το ΝΑΤΟ δεν έχει απάντηση. Αυτό καθιστά ολόκληρη την Ευρώπη και φυσικά την Ουκρανία ευάλωτε σε πλήγματα από αυτούς τους ρωσικούς υπερπυράβλους. Ρωσικές αναφορές τονίζουν πως ειδικά το Κίεβο βρίσκεται σε πολύ δυσμενή θέση, κυρίως εξαιτίας της μικρής απόστασης που απέχει από την ρωσική επικράτεια. Παράλληλα, η αμερικανική εφημερίδα The New York Times έγραψε πως η Ουκρανία δεν διαθέτει ούτε τα απαραίτητα συστήματα ραντάρ για να εντοπίσει ρωσική εκτόξευση πυράβλου Oresnik. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά πως δεν θα ενημερώνονταν ποτέ για την εισερχόμενη επίθεση, απλά θα βίωνε τις συνέπειές της. Η αναχέτηση του Oresnik είναι μια πραγματική πρόκληση ακόμη και για τους πιο προηγμένους αναχαιτιστικούς πυράβλους του ΝΑΤΟ, τους αμερικανικούς SM-6. Αυτά τα όπλα χρησιμοποιούνται για την κατάρριψη εχθρικών βαλιστικών όπλων
ωστόσο δεν ξέρουμε πώς θα απέδιδαν έναντι υπέρ ηχητικών απειλών. Ο Ρέσνικ επιδεικνύει την ικανότητα να εκτοξεύει πολλαπλές εκρητικές κεφαλές κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης, χαρακτηριστικό που καθιστά σχεδόν αδύνατη την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Στο χθεσινό πλήγμα, ο ρωσικός πύραυλος ο Ρέσνικ που εκτοξεύθηκε κατά της πόλης Νύπρο ήταν εξοπλισμένος με 6 εκρητικές κεφαλές, οι οποίες προκάλεσαν 6 απανωτές εκρήξεις. Το Κίεβο είναι λοιπόν αβοήθητο έναντι του Ρέσνικ και όλων των αντίστοιχων πυράβλων της Μόσχας. Ο Ρέσνικ, ποιος είναι ο νέος υπέρ ηχητικός βαλιστικός πύραυλος της Ρωσίας, τι αποκάλυψε ο Πούτιν? Τις τελευταίες ώρες λοιπόν έχουν γίνει δημόσια γνωστές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για το όπλο που εκτόξευσαν οι ρωσικές στρατηγικές πυραυλικές δυνάμεις εχθές κατά της ουκρανικής πόλης Νύπρο. Αρχικά πιστεύονταν πως ο πύραυλος που χρησιμοποιήθηκε ήταν διυπηρωτικός βαλιστικός τύπου RS-26 Rubes, ωστόσο νεότερες πληροφορίες διέψευσαν αυτές τις αναφορές. Φαίνεται πως το πραγματικό όνομα του πυράβλου είναι ο Ρέσνικ και είναι πολύ πιο προηγμένο από όσο νομίζονταν αρχικά. Σύμφωνα και με χθεσινές δημόσιες δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρέσνικ είναι ένας υπέρ ηχητικός βαλιστικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς. Το Πεντάγωνο ανέφερε πως ο σχεδιασμός του Ρέσνικ βασίζεται στον διυπηρωτικό βαλιστικό πύραυλο RS-26 Rubes. Παράλληλα, να τονίσουμε πως ο Πούτιν χαρακτήρισε την χθεσινή εκτόξευση ως μια πυραυλική δοκιμή η οποία λειτουργήσε ουσιαστικά και ως προειδοποίηση έναντι του Κιέβου και του ΝΑΤΟ. Και αυτό διότι ο Ρέσνικ είναι ένας υπέρ ηχητικός βαλιστικός πύραυλος ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές. Στην χθεσινή επίθεση δεν εξοπλίστηκε με πυρηνικές κεφαλές, αντίθετα έφερε συμβατικό εκρητικό φορτίο. Ο Πούτιν αποκάλυψε επίσης πως η μέγιστη ταχύτητα του Ρέσνικ φτάνει τα 10 μαχ, ωστόσο αυτή ήταν και η τελευταία λεπτομέρεια που έγινε γνωστή για το ρωσικό υπερόπλο. Ένα βίντεο που έγινε viral και απαθανατίζει την στιγμή του πλήγματος του ρωσικού Ρέσνικ στην πόλη Νύπρο δείχνει 6 απανωτές εκρήξεις, γεγονός που υποδεικνύει ότι ο πύραυλος ήταν εξοπλισμένος με 6 διαφορετικές εκρητικές κεφαλές. Το Πεντάγωνο χαρακτήρισε τον Ρέσνικ πύραυλο υψηλού βεληνεκούς και όχι μέσου βεληνεκούς όπως ανέφερε ο Πούτιν. Η Ρωσία εκτόξευσε έναν πειραματικό βαλιστικό πύραυλο υψηλού βεληνεκούς ενάντια της Ουκρανίας, δήλωσε το Πεντάγωνο. Όσο για την υπέρ ηχητική ιδιότητα του Ρέσνικ, δεν είναι σχεδόν τίποτα επιβεβαιωμένο. Γνωρίζαμε πως ο προηγούμενος πύραυλος RS-26 Rubes συνδέονταν με την ανάπτυξη του υπέρ ηχητικού οχήματος Avangard. Ωστόσο δεν γνωρίζουμε αν ισχύει το ίδιο για τον Ρέσνικ. Ο Πούτιν και άλλοι Ρώσοι ειδικοί δήλωσαν πάντως πως ο πύραυλος Ρέσνικ δεν μπορεί να αναχαιτιστεί από κανένα δυτικό σύστημα εράμινας. Στο παρελθόν δυτικοί αναλυτές είχαν παραδεχθεί πως το σύστημα Avangard ήταν και αυτό μη αναχαιτήσιμο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.